Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 29 Μαρτίου του 2023. Όπως βλέπετε, ξαναγυρίσαμε στα pullover, από εκεί που θα βάζαμε κοντομάνικα, ξαναγυρίσαμε στα pullover, γιατί έχω και το κρύωμα που... Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε για να κρυφτούμε κιόλας. Ούτε όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, ούτε... Δεν πειράζει. Αυτή η σχέση είναι έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Να σας πω την αλήθεια, με προβλημάτισε πολύ η εκτίμηση αυτή της Ακαδημίας Στρατιωτικών Επιστημών της Κίνας, που λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει το καλοκαίρι του 2023. Και υπάρχουν και δύο επιπλέον στοιχεία που συνηγορούν σε αυτή την εκτίμηση ή συνηγορούν στην ορθότητα αυτής της εκτίμησης. Το ένα στοιχείο είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει οικονομική βοήθεια στήριξη στην Ουκρανία μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση μέχρι τώρα τουλάχιστον. Συνήθως αρκετούς μήνες πριν έχουμε την απόφαση. Το δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 2024 είναι έτος εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρεμπιπτόντος, ο Τραμπ δήλωσε για τον Ντεσάντις, που είναι ο βασικός του αντίπαλος για το χρήσμα, και από ό,τι μου λένε και φίλοι μας Έλληνες της Αμερικής, λένε ότι θα τις πάρει τις εκλογές αυτός, λέει, άνετα, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Φλόριντα που είναι κυβερνήτης. Βγήκε λοιπόν ο Τραμπ και είπε, αν δεν ήμουν εγώ, χάρης σε μένα κέρδισε στη θέση του κυβερνήτη, αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν πιτσαδόρος τώρα. Τον προσπάθησε δηλαδή να τον εξευτελίσει. Και επίσης και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι θέλει ο Τραμπ να του βάλουν χειροπέδες. Και μου λένε φίλοι μας στην Αμερική ότι αν τον βάλουν χειροπέδες θα είναι σίγουρο ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί και στις ΗΠΑ ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από τον διοκόμενο. Άρα το 2024, έτος εκλογών, εκτιμώ, χωρίς να έχω ιδιαίτερες πληροφορίες και γνώσεις, ότι δεν θα ήθελαν οι αντίπαλοι για τη θέση του Προέδρου, του επόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, να έχουν και ένα θέμα το αν θα πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία ή όχι, αν ήταν σωστό η πολιτική που ακολουθήθηκε ως όχι. Δηλαδή εκτιμώ ότι θα ήθελαν να τελειώσουν με αυτή την ιστορία, ούτως ώστε να μην τους απασχολήσει προεκλογικά το 2024 αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν, επειδή μιλάμε αρκετές φορές για τις αντεπιθέσεις που ετοιμάζουν οι Ουκρανοί, υπάρχει ένα άρθρο του Reuters που αναδημοσιεύεται από την Αυτεμπορική, που αφορά τους στόχους της επικείμενης επίθεσης των Ουκρανών. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, πολλά από αυτά που υπάρχουν μέσα τα έχουμε πει, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Όπως είπαμε, εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας όταν παίρνουμε δουλεμένη γνώση από άλλους που ίσως διάβασαν μέρες για να γράψουν αυτό το άρθρο και διάβασαν κείμενα για τα οποία δούλεψαν άλλοι άνθρωποι, 10, 20, 30, 50. Κατά μια άλλη σαφιά ουσία, η δουλεμένη σκέψη, επαναλαμβάνω, είναι ένα αγαθό από το οποίο πρέπει να υποφελούμαστε. Οι αντεπιθέσεις που θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες θα είναι απίστευτα αιματηρές, σύμφωνα με τον στρατηγό εν αποστρατεία και συγγραφέα Μικ Ράιαν. Μετά από 2 μήνες πίεσης, οι ρωσικές δυνάμεις στην Ανατολική Ουκρανία έχουν καταφέρει να σημειώσουν πρόοδο, αν και με υψηλό κόστος σε στρατιώτες, εξοπλισμό και πυρομαχικά, στις περιοχές γύρω από την Κρεμίνα, τον Μπαχμούτ και την Αντβιβκά. Νομίζω ότι αυτά τα λέμε εμείς, ότι έχουν κάποια κέρδη και στην Κρεμίνα και στον Μπαχμούτ και στην Αντβιβκά. Σε άλλες τοποθεσίες όπως το Βουλεντάρ, όχι μόνο δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο, αλλά υπέστησαν και καταστροφικές ήττες από τις καλά προετοιμασμένες αμυντικές θέσεις της Ουκρανίας. Και αυτό το είπαμε, κάποιος σχολιαστής εδώ πήγε να μας διαψεύσει, αλλά εμείς είπαμε, αφού είδα βίντεο που είναι το Βουλεντάρ,
και κατέστρεψαν μία ύλη αρμάτων ή έναν λόχο μηχανοκίνητο πεζικού. Πάντως είδατε δραγισμένα και τα δραγισμένα και άρματα μάχης και τα δραγισμένα να καταστρέφονται. Λοιπόν, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφενός στόχο την κατάληψη εδαφών, αφετέρου την αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου. Εύλογο είναι επομένως ότι θα δούμε στο προσεχές διάστημα την αντίδραση των ουκρανικών δυνάμεων. Οι αντεπιθέσεις που θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες θα είναι απίστευτα αιματηρές. Μπορεί να μην δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στο ρωσικό στρατό στην Ουκρανία, αλλά θα μπορούσαν να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου, εκτιμά ο απόστρατος συγγραφέας του στρατηγού στην αποστρατεία, ο κύριος Μικράιν. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά έχουν υποθεί για τον τόπο και τον χρόνο της ουκρανικής αντεπίθεσης. Εμείς έχουμε πει κάποια πράγματα, περιμένετε να δούμε αν θα επαληθευθούμε. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό επίσης να διερευνηθεί ο σκοπός, σημειώνει ο Ράιν, εξηγώντας πως όσοι σχεδιάζουν τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης θα πρέπει να εξισορροπήσουν πολλαπλές πολιτικές, στρατηγικές και στρατιωτικές αναγκαιότητες. Ο σκοπός σε αυτές τις συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας. Παρέχει το σημείο εκκίνησης για τη στρατηγική και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αλλά διασφαλίζει επίσης ότι όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτές τις επιθέσεις αντιλαμβάνονται γιατί το κάνουν. Τεράστιο θέμα. Και όταν υπηρετούσα και είχα τους υφισταμένους, μόνον όταν αντιληφθούν την αποστολή, την εστερνιστούν και την αποδεχθούν, τότε έχεις ένα τμήμα έτοιμο, συμπαγές, έτοιμο να πέσει στη φωτιά. Αν δεν ξέρει ο άλλος γιατί πολεμάει, τότε γιατί να τι περιμένεις να πολεμήσει. Λοιπόν, ο σκοπός είναι αυτός που εμπνέει λοιπόν. Σύμφωνα με τον αναλυτή, τα στοιχεία που καθορίζουν το σκοπό των Ουκρανών στην επικείμενη αντεπίθεση είναι τα εξής. Να αποκτήσουν και πάλι το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Να καταστρέψουν το ηθικό των ρωσικών δυνάμεων. Να δείξουν στους Ρώσους ότι δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο και ότι είναι μετρημένες οι μέρες τους στην Ουκρανία. Να πάρουν πίσω τα εδάφη τους, καθώς μεγάλα τμήματα της ανατολικής κοινότητας της Ουκρανίας παραμένουν υπό ρωσική κατοχή, περίπου το 20% των εδαφών του συνόλου της Ρωσίας, της Ουκρανίας. Παρεμπιπτόντως, ένας φίλος είπα χθες, η Ουκρανία είναι 4-5 Ελλάδες. Μου λέει, δεν ξέρεις γεωγραφία, είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάθισα λοιπόν και τον απάντησα και είδα ότι η Ελλάδα έχει 137.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 131.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Ουκρανία έχει 610 νομίζω. Άρα λιγότερες από 5 Ελλάδες. Εντάξει ρε παιδιά, να κάνουμε κριτική, αλλά μην λέμε και πράγματα χωρίς να ξέρουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στην τύχη είπα, βλέποντας την εικόνα, ότι είναι περίπου 5 Ελλάδες, 6. Και τελικά είναι σχεδόν 5. Να πάρουν πίσω τα εδάφη τους, καθώς μεγάλα τμήματα της ανατολικής κοινότητας Ουκρανίας παραμένουν υπό ρωσική κατοχή. Να συνεχιστεί η υποβάθμιση του ρωσικού στρατού. Οι Ουκρανοί θα θελήσουν να καταστρέψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού στρατού, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την ανακατάληψη εδαφών. Να στείλουν ένα μήνυμα στη Δύση ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποιούν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχεται τους τελευταίους μήνες από τους Δυτικούς. Εάν μπορέσουν να δείξουν ότι μπορούν να την απορροφήσουν και να τη χρησιμοποιήσουν γρήγορα και σωστά, τότε θα μπορούν να περιμένουν περισσότερη βοήθεια, σχολιάζει ο Ράιν. Να περάσουν τέλος το μήνυμα απόδοσης δικαιοσύνης στον Ουκρανικό λαό, στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε όσους έχουν διαφύγει στο εξωτερικό με μία νίκη εναντίον της Ρωσίας. Πάμε στο πρώτο θέμα, είμαστε ακόμα. Όσον αφορά τον Μπαχμούτ, έχουμε δήλωση του Ζελένσκι. Αν πέσει τον Μπαχμούτ, οι Ουκρανοί θα νιώσουν, οι πολίτες έτσι, θα νιώσουν κουρασμένοι από τον πόλεμο, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τη βεβαιότητά του ότι αν πέσει τον Μπαχμούτ θα δεχθεί ισχυρή πίεση τόσο από τους Ουκρανούς πολίτες όσο και από τη Δύση να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό με τη Ρωσία, διατύπωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Εάν χάσουμε τον Μπαχμούτ θα υπάρξει μεγάλη πίεση. Η κοινωνία μας θα αισθάνεται κουρασμένη. Η κοινωνία μας θα με αναγκάσει να συμβιβαστώ με τους Ρώσους, αναφέρει στη συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press ο Ζελένσκι, αναφέροντας πάντως πως μέχρι στιγμής δεν δέχεται κάποια πίεση από τους Δυτικούς. Αντιθέτως, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να μας παρέχει
ολοκληρωμένη στήριξη, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απομονωμένος και ότι έχει χάσει τα πάντα στον τελευταίο χρόνο του αυτού του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν έχει συμμάχους, κάνει και μια αναφορά ότι ήταν αποτυχημένη για τη Ρωσία επίσκεψη του Τζίνπινγκ, θα δούμε στο παρακάτω. Ξέρετε, έχουμε πει ότι η Ουκρανία και η Κίνα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις από το 1994-95. Το έχω ξαναπεί ότι τότε, σαν αυπηγία της Ουκρανίας, υπήρχε ένα σώμα αεροπλανοφόρο, ένα κουφάρι, στο οποίο δεν είχαν μπει ούτε μηχανές ούτε άλλος εξοπλισμός. Αυτό λοιπόν το είδε η Κίνα, που τότε δεν διέθετε ούτε ένα αεροπλανοφόρο. Πήγε, το αγόρασε από την Ουκρανία, μετά έκανε μαραθώνιες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να της επιτρέψει να το περάσει από τα στενά. Θυμάμαι τότε ότι υποσχέθηκαν οι Ουκρανοί, οι Κινέζοι, ότι θα το χρησιμοποιήσουν σαν τουριστική πόλη, μια πλωτή τουριστική πόλη. Και έκαναν ένα θαύμα με ρημουλκά, το ρημούλκισαν στον Εύξηνο Πόντο, στα στενά, στα Δαρδανέλια, στο Αιγαίο, στο Σουέζ, στον Ινδικό ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό, για να φτάσει στο Συνική θάλασσα, για να φτάσει στην Κίνα. Τεράστιο ταξίδι. Εκείνο λοιπόν το μετέτρεψαν σε, το πρώτο αεροπλανοφόρο ήταν εκείνο. Εκτός αυτού έχουν και επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην Ουκρανία οι Κινέζοι. Άρα ο Ζελένσκι δεν θέλει να χάσει τους Ουκρανούς. Για να δούμε λοιπόν που είμαστε τώρα, γιατί φέρεται να καλεί τον Xi Jinping να επισκεφτεί τώρα το Κίεβο, δηλώνοντας ότι δεν ήταν επιτυχημένη η επίσκεψη για τη Ρωσία. Ήταν μια αποτυχία δηλαδή η επίσκεψη στη Μόσχα. Είμαστε έτοιμοι να τον δούμε εδώ, τον Κινέζο πρόεδρο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο Κίεβο προσκάλεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Είμαστε έτοιμοι να τον δούμε εδώ στην πρωτεύουσά μας, δήλωσε στην συνέντευξή του στο Associated Press, στην οποία αναφερθήκαμε και για τον Μπαχμούτ πριν λίγο. Στη συνέντευξή του ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Xi από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Είχα επαφή μαζί του πριν τον πόλεμο. Αλλά όλη αυτή τη χρονιά, περισσότερο από ένα χρόνο δηλαδή, δεν είχα κάποια επαφή, είπε χαρακτηριστικά. Η Κίνα, οικονομικά ευθυγραμμισμένη και πολιτικά ευνοϊκή προς τη Ρωσία εδώ και πολλές δεκαετίες, παρήχε στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν κάλυψη σε διπλωματικό επίπεδο, διατυπώνοντας μία επίσημη θέση ουδετερότητας στον πόλεμο, σχολιάζει το Associated Press. Ωστόσο, δημοσιοποίησε τον περασμένο μήνα ένα σχέδιο 12 σημείων για μία πολιτική λύση της ουκρανικής κρίσης. Στην πρόταση της Κίνας περιλαμβάνεται έκκληση για αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ τήρησαν απορριπτική στάση σχετικά με την πρόταση, δεδομένου ότι η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδικάσει την Ρωσία από τότε που αυτή εισέβαλε στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι μια κατάπαυση του πυρός, όπως την προτείνουν οι Κινέζοι, θα κατοχύρωνε τα ρωσικά κέρδη στο έδαφος, δηλαδή θα κρατούσαν στην ουσία οι Ρώσοι τα εδάφη που έχουν τώρα, που κατέχουν τώρα στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά θα την έδιναν και τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί και άντε μετά βγάλει την από εκεί. Η Ουκρανία καλωσόρισε τη διπλωματική ανάμειξη της Κίνας, όμως ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει διευθετήσεις για την ειρήνευση μόνο αν τα ρωσικά στρατεύματα αποχωρήσουν από το ουκρανικό έδαφος. Χαίρομαι πολύ. Τότε τι δεν μένει καμιά διευθέτηση, έφυγες και θα μείνουν τα υπόλοιπα, θα δούμε τι είναι. Στο μεταξύ ο Xi επισκέφθηκε τον Πούτιν στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, δημιουργώντας ανησυχία ότι το Πεκίνο θα δώσει όπλα στη Ρωσία. Το ταξίδι τελείωσε του Xi, αλλά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Αν και δήλωσε ότι θα μπορούσε να συζητήσει για το ειρηνευτικό σχέδιο του Πεκίνου, λίγες μέρες αργότερα ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία.
σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει ο Ζελένσκι σε αυτή την κίνηση, λέει ότι για να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία μετά την επίσκεψη του ΣΥ, η επίσκεψη δεν πήγε καλά για τη Ρωσία. Είναι μια ερμηνεία αυτή, την κρατάμε, να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, ναι, είναι σοβαρό, πιστεύω. Είχαμε μία απειλή, ευθεία απειλή, και μάλιστα δημοσιευμένο το κείμενο στην ιστοσελίδα της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Στοχόλμη, στη Σουηδία. Ο πρέσβης λοιπόν εκεί απείλησε ευθέως και τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Να δούμε τι ακριβώς έγραψε και μετά να κάνουμε και ένα σχόλιο για το θέμα. Λοιπόν, μετά την ένταξή τους, η Σουηδία κάνει ένα βήμα προς την Άβυσσο, σύμφωνα με τον πρέσβη της Ρωσίας στη Στοχόλμη, Βίκτορ Ταταρίντσεφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Χερσόνα. Γιατί σας είπα ότι αυτά τα ρωσόφωνα και τα λοιπά είναι ανοησίες. Στην Ανατολική Ουκρανία κατοικούν Ρώσοι. Τι θα κάνουμε, Ρώσοι είναι οι άνθρωποι. Και ο πρέσβης λοιπόν της Ρωσίας στη Σουηδία είναι Ρώσος της Χερσόνας. Λοιπόν, πάμε. Μετά την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι δύο χώρες θα μετατραπούν σε θεμητούς στόχους της Ρωσίας, προειδοποίησε χθες Τρίτη ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Στοχόλμη, επαναφέροντας στο προσκήνιο την απειλητική ρητορική της Μόσχας. Μετά την ένταξή τους, το συνολικό μήκος των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ σχεδόν θα διπλασιαστεί. Είναι τα σύνορα της Φιλανδίας, έτσι, χιλιάδες χιλιόμετρα. Υποστήριξε ο πρεσβευτής Βίκτορ Ταταρίντσεφ σε κείμενό του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας στην Σουηδία. Αν νομίζει κανείς πως αυτό θα βελτιώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την ασφάλεια της Ευρώπης, να είστε βέβαιοι ότι τα νέα μέλη της Εχθρικής Συμμαχίας θα γίνουν θεμητοί στόχοι των ρωσικών μέτρων αντιπίνων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στρατιωτικής φύσης, ξεκαθάρισε ο Ρώσος διπλωμάτης. Λοιπόν, να πούμε, εδώ δεν θα τα διαβάσουμε, θα σας τα πω τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά από αυτήν την ανακοίνωση, ο κύριος Ταταρίντσεφ κλήθηκε στο Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έλα εδώ, κύριε, τι είναι αυτά που λες, γιατί απειλείς ευθέως τη χώρα μου. Εδώ να κάνουμε μια μικρή αναφορά στις δύο σκανδιναβικές χώρες. Οι δύο σκανδιναβικές χώρες έχουν παράδοση ουδετερότητας, παράδοση δεκαετιών όσον αφορά δε την Φιλανδία, η οποία έχασε την Καρελία, νομίζω, μια πολύ μεγάλη περιοχή, μεγαλύτερη ίσως και από την Ελλάδα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση και την κατέχει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, έκτοτε, ακριβώς υπό τον φόβο των Σοβιετικών στρατευμάτων, και επειδή ήταν εκτός ΝΑΤΟ, είχε γίνει γνωστός ο όρος φινλανδοποίηση, που σημαίνει ότι η Φιλανδία, για να πάρει κάποια σοβαρή απόφαση, πρώτα διαβουλευόταν για την απόφαση αυτή με την Σοβιετική Ένωση. Η δε Σουηδία ήταν μια ουδέτερη χώρα, συνήθως με κεντροαριστερές κυβερνήσεις, σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, και αυτή ουδέτερη, αλλά και οι δύο χώρες με υψηλή τεχνολογία και με αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. Επειδή επισκέφθηκα τη Σουηδία και μίλησα εκεί και με ανθρώπους, σε μια ομιλία που έκανα ήρθε και ένας Έλληνας που ήταν για πολλά χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας, τεχνικός σύμβουλος με πολλές τεχνικές γνώσεις, και με ενημέρωσε ότι έχουν καταπληκτικό πολεμικό ναυτικό, πολύ αξιόμαχες ειδικές δυνάμεις, λίγο στρατό, αλλά πολύ καλά εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας οπλικά συστήματα και καλή αεροπορία, με παράγουν και τα Gripen, όπως ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δύο χώρες μετά την εισβολή, και η κοινή γνώμη ήταν υπέρ της ουδετερότητας μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μετά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πάντως επηρεάστηκε η κοινή γνώμη
πάνω από τα 2 τρίτα, 80-85% των Φιλανδών είναι υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ και σχεδόν τα 2 τρίτα των Σουηδών. Υπέβαλαν στη Σύνοδο της Μαδρίτης λοιπόν την αίτηση. Η Τουρκία ξέρετε ότι δεν ήθελε αυτές οι δύο χώρες να μπουν. Πρόσφατα προχθές ενέκρινε την Φιλανδία. Ακολούθησε και η Ουγγαρία, ενέκρινε και αυτή τη Φιλανδία. Δεν ενέκρινε ούτε η Ουγγαρία τη Σουηδία, που σημαίνει ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Καλά λέει ο Σταύρος ότι η Ουγγαρία είναι ο δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει μείνει η εκκρεμότητα της Σουηδίας και μετά από όλα αυτά έρχονται και οι απειλές του Ρώσου πρέσβη. Μια εκτίμηση. Πιθανότατα ο Ρώσος πρέσβης, εκμεταλλευόμενος το βέτο της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, θέλει με αυτόν τον τρόπο να φοβήσει τον κόσμο, να αλλάξει ο κόσμος την άποψή του για το ΝΑΤΟ και να παραμείνει η Σουηδία ουδέτερη. Πάντως η Ρωσία κατηγορεί τις δύο χώρες ότι πήραν απόφαση χωρίς να κάνουν δημοψήφισμα. Δεν ξέρω αν αυτό προβλέπεται από το Συντάγμα τους, αλλά σας λέω απλά τι έχω διαβάσει. Το State Department είναι υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ειδικού δικαστηρίου που θα δικάσει αποκλειστικά τη Ρωσία για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ουκρανία. Και θα λειτουργεί αυτό το δικαστήριο με βάση το νομικό καθεστώς της Ουκρανίας, θα έχει έδρα μία ευρωπαϊκή χώρα, θα χρηματοδοτείται με κονδύλια από πολλές χώρες, δηλαδή θα έχει διεθνή χαρακτήρα και θα δικάσει τα εγκλήματα. Προκαλεί εντύπωση πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πρώτη φορά είναι υπέρ διεθνούς δικαστηρίου, γιατί ακριβώς επειδή θα μπορούσαν να κατηγορηθούν με τον ίδιο τρόπο Αμερικανοί αξιωματούχοι για εγκλήματα που έκαναν σε επεμβάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής άλλες χώρες, πάντα δεν αναγνωρίζουν την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ήταν εναντίον. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν ενστερνιστεί αυτή την ιδέα. Λέει λοιπόν, οι ΗΠΑ στηρίζουν την ίδρυση ενός ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας υπό τη μορφή ενός διεθνούς δικαστηρίου που θα βασίζεται στο ουκρανικό δικαστικό σύστημα και θα περιλαμβάνει διεθνείς παράγοντες, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του State Department. Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί το δικαστήριο αυτό να τύχει σημαντικής διεθνούς υποστήριξης, ιδίως από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ιδανικά να εδρεύει σε χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, τη Δευτέρα, προχθές, η Αμερικανίδα ειδική απεσταλμένη για τη διεθνή δικαιοσύνη, Beth Van Saak, είπε ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν ένα ειδικό δικαστήριο να διαθέτει διεθνείς πόρους και προσωπικό. Πιστεύουμε ότι αυτό το διεθνοποιημένο, αλλά βασισμένο στο ουκρανικό δικαστικό σύστημα δικαστήριο, θα προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες να αποδοθεί δικαιοσύνη, πρόσθεσε στην ομιλία της η κυρία Beth Van Saak στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Η Van Saak είπε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να εδρεύει σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή, ώστε να ενισχυθεί ο επιθυμητός ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ουκρανίας, η ανταπόκριση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ξέρετε, υπάρχει ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα στρατηγικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν την Κίνα ως την μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή, γιατί η Κίνα έχει μία δική της στρατηγική που την υπηρετεί πολλά χρόνια, να μπαίνει με πονηρό τρόπο, όχι με τα όπλα, σε χώρες και σταδιακά να διευρύνει την επιρροή της σε αυτές τις χώρες με επενδύσεις, με έργα υποδομών, με συνεργασίες οικονομικές, εσχάτως και με διπλωματικές παρεμβάσεις. Όμως, αυτό είναι το στρατηγικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι διμερές μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό είναι η στήριξη που δίνει η Ουάσιγκτον στην Ταϊβάν. Την ιστορία της Ταϊβάν, να μην σας την αναφέρω, μπορείτε να τη διαβάσετε. Από τότε που, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τσάνγκ Καϊσέκ ήταν αυτός που έφυγε από την Κίνα, πήγε στην Ταϊβάν, δημιούργησε την Εθνικιστική Κίνα,
δεν αναγνώρισε ποτέ την κομμουνιστική Κίνα. Η Κίνα από την πλευρά της θεωρεί, έχει το δόγμα της μιας Κίνας, θεωρεί ότι είναι δικός της έδαφος όπως ήταν χιλιάδες χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν την απόσχηση της Ταϊβάν, από τη σταδιακή απόσχηση από την Κίνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Και υπάρχει και ένα ζήτημα με το στενό της Ταϊβάν, είναι ένα στρατηγικό στενό και θα ήθελε και η Διεθνή Συναφιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αποφευθεί μια ένταση ή κλείσιμο αυτού του στενού ή να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο το θέμα. Η Ταϊβάν εκτός των άλλων και είναι η μεγαλύτερη παραγωγός microchip και η Κίνα θέλει σταδιακά χωρίς πόλεμο να την ενσωματώσει. Έχουν εμπορικές σχέσεις παρότι δεν την αναγνωρίζει φυσικά ως ανεξάρτητο κράτος. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα και γιατί το αναφέρομαι? Η πρόεδρος της Ταϊβάν που δεν αναγνωρίζεται αλλά σε πολλά κράτη υπάρχουν διπλωματικές αντιπροσωπείες, θα επισκεφτεί δύο χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Αλλά πηγαίνοντας προς αυτές τις δύο χώρες θα κάνει ένα ταξίδι 10 ημερών. Θα περάσει από τη Νέα Υόρκη και από την Καλιφόρνια. Και εκεί υπάρχει πιθανότατα στο πρόγραμμα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον κύριο Κέβιν Μακάρθι. Η Κίνα από την πλευρά της δηλώνει ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Μακάρθι και Τσάι, έτσι ονομάζεται η πρόεδρος της Ταϊβάν, θα αποτελούσε πρόκληση και θα απαντήσουν. Η κυρία Τσάι θα μεταβεί στη Γουατεμάλα και στην Μπελίζ, σε δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Κεντρικής Αμερικής όπως είπαμε. Σχολιάζοντας, η Τζου Φεγκλιάν, εκπρόσωπος της Κινέζικης Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις της Ταϊβάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, είπε ότι οι διελεύσεις της Τσάι από τη ΣΥΠΑ δεν προβλέπουν απλώς την παραμονή της στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο, αλλά τις συναντήσεις της με Αμερικανούς αξιωματούχους και βουλευτές. Εάν έχει επαφή με τον πρόεδρο της Βουλής της τον ΗΠΑ, θα είναι άλλη μια πρόκληση που παραβιάζει σοβαρά την αρχή της μιας ενιαίας Κίνας. Βλάπτει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας και καταστρέφει την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν, που σας είπα είναι στρατηγική σημασίας. Είμαστε στεναρά αντίθετοι σε αυτό και σίγουρα θα λάβουμε μέτρα για να απαντήσουμε αποφασιστικά, πρόσθεσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ποια θα είναι η απάντηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι θέλω να... ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι των ΗΠΑ. Πάντως αυτό το αγκάθι μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσει αιτία να έχουμε και κάτι που δεν θέλει κανένας στην περιοχή. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι ναι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ξέρετε ότι το Δεκέμβριο επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία ο Σι Τζινπίνγκ και εκεί υπογράφηκαν συμφωνίες, δεν ξέρω, 32 δισεκατομμύρια δολαρίων μεταξύ των δύο χωρών. Ακολούθησε η συμφωνία Ιράν-Σαουδικής Αραβίας στο Πεκίνο και τώρα έγινε το εξής πραγματικά απρόσμενο. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας, ναι υπάρχει και τέτοιο, μην εκπλήσεστε, αποφάσισε η Σαουδική Αραβία να γίνει εταίρος στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος σε επόμενη φάση μεσοπρόθεσμα να γίνει μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Να μην λέμε τώρα τι είναι ο οργανισμός. Ο οργανισμός συντηρήθηκε βασικά από τη Ρωσία και από την Κίνα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι πολιτικός, οικονομικός, αλλά αφορά και θέματα ασφάλειας και άμυνας. Το λένε το ΝΑΤΟ της Κεντρικής Ασίας, της Κίνας και της Ρωσίας. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μεγάλο βαθμό σε στρατιωτική συνεργασία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε
για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις απόπειρες της Δύσης να ασκήσει επιρροή σε αυτές τις περιοχές, κυρίως της Κεντρικής Ασίας και όχι μόνο. Συμμετέχουν Ρωσία, Κίνα, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, Ουσμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν ήταν και νομίζω πάγωσε τη συμμετοχή του, Ουσμπεκιστάν, Κυργυζία, Ταζικιστάν και Καζακστάν, και έγιναν μέλη και το Πακιστάν και η Ινδία. Έχει καταθέσει αίτηση και η Ειρήνα, και το Ιράν και τώρα και η Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το πρόγραμμα τελικά προχωρήσει, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει φυσικά το δαχτυλάκι της Κίνας, ο δάκτυλος της Κίνας προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε την Τετάρτη την ένταξη στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, καθώς το Ριάντ οικοδομεί μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση με την Κίνα παρά τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια. Η Σαουδική Αραβία ενέκρινε ένα μνημόνιο για τη χορήγηση του καθεστώτος εταίρου, όχι μέλος, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Ο Οργανισμός της Σανγκάης είναι μια πολιτική ένωση, τα είπαμε αυτά. Για πλήρη ένταξη υπέγραψε και το Ιράν, το είπαμε και αυτό. Τώρα, όσον αφορά την συνεργασία Σαουδικής Αραβίας και Κίνας, 29,3 δισεκατομμύρια δολάρια υπέγραψαν το Δεκέμβριο με τον Μπιν Σαλμάν. Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, η Σαουδική Αραβία προσήλκησε πάνω από το 20% των κινέζικων επενδύσεων στον αραβικό κόσμο μεταξύ το 2000 και το 2020. Τα σοβαρά κράτη δουλεύουν σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας, μισού αιώνα. Είναι ο λεγόμενος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός σε διάφορους τομείς. Κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το είδα σχεδόν σε κανέναν τομέα, σε αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος. Να σας δώσω και μια είδηση. Έγραψα πριν σήμερα τον πρόλογο. Βγαίνει ένα βιβλίο με τίτλο «Εθνική ασφάλεια», που το έχουν γράψει ο Κώστας Πικραμένος και ο Γιώργος μου φαίνεται, λέει, του Κουκάκης. Ένας αξιωματικός ενεργεία του ελληνικού στρατού, ο οποίος έχει γνώσεις για αυτά τα θέματα, υπηρέτησε και στις σχετικές θέσεις. Και εκεί μπαίνουν και τα θέματα της εθνικής στρατηγικής. Στον πρόλογό μου, αλλά και μέσα, θα δείτε γιατί η Ελλάδα δεν έχει εθνική στρατηγική. Όχι ότι δεν έχει στρατηγικά μυαλά, έχει και μάλιστα καλά, αλλά εξηγώ στο βιβλίο, θα βγει σε κανένα δεκαριά μέρες. Λοιπόν, άρα από το 2002 μέχρι το 2020 το 20% στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει εξήγηση όμως γιατί. Διότι από εκεί παίρνει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Έχει ανάγκη τη συνεργασία. Την ίδια ώρα η Σαουδική κρατική εταιρεία Aramco απέκτησε μερίδιο 10%, έδωσε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, της Rosgeng Petrochemicals, που είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Κίνας, πετρελαίο της Κίνας. Και η συμφωνία προβλέπει ότι το Riyadh θα προμηθεύει το διυλιστήριο με 480.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Πουλά καθημερινά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στο Πεκίνο, εξασφαλίζοντας περίπου 46 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, πρόσφατα έγινε και η προσέγγιση Κίνας, Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν, που επίσης το Ιράν είναι στρατηγικός εμπορικός εταίρος της Κίνας, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η Κίνα έχει εξασφαλίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή του κόλπου με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με αυτές τις δύο χώρες, αλλά και με την... Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, από χαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Χθες μετέφρασα ένα κείμενο, το διαβάσαμε, με βάση το οποίο η Ρωσία στην ουσία σέρνει από τη μύτη την Τουρκία στη Μόσχα. Ήταν να γίνει 15-16 Μαρτίου η συνάντηση των τεσσάρων. Είχε προηγηθεί η συνάντηση των τεσσάρων υπουργών αμήνης Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας στη Μόσχα. Ήταν να γίνει 15-16 Μαρτίου η συνάντηση των υφυπουργών εξωτερικών, ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους, λέει, και τελικώς η Ρωσία, επαναλαμβάνω, σέρνει από τη μύτη την Τουρκία στη Μόσχα. Δεν είναι ευχαριστημένη η Ουάσιγκτον με αυτή την εξέλιξη και δεν ξέρω, ίσως μόνο γι' αυτό οι Αμερικανοί δεν θα δώσουν τα F-16, γι' αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Ποιος είναι ο στόχος? Να ακολουθήσει σε επόμενη φάση, πάντως όχι πριν τις εκλογές, εκτιμώ, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των Τεσσάρων και μετά η συνάντηση Προέδρου Τουρκίας, Προέδρου Συρίας, για να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, να αναπτύξουν και πάλι τις σχέσεις τους, να αποσυρθεί ο τουρκικός στρατός από τα εδάφη της Συρίας. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση που έχει βάλει ο Άσαντ. Έτσι είναι οι ηγέτες των κρατών. Πρώτα λένε φύγει από τα εδάφη που κρατάς και μετά έλα να τα πούμε. Όχι όπως εμείς αναγορεύσαμε την Τουρκία σύμμαχό μας και φίλοι μας και αγκαλιές και φιλιά και συνεχίζει να κρατάει έδαφος της Κύπρου. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν ως στόχο την ανατροπή του Άσαντ. Αυτό δεν πέτυχε. Εν πάση περιπτώσει όμως οι ΗΠΑ έχουν παραμείνει σε μία πολύ μεγάλη περιοχή, ίσως είναι πάνω από περίπου το 1/3 της επικράτειας της Ρωσίας, της Συρίας, στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη, αλλά και δυτικά του Εφράτη, σε έναν θύλακα που είναι η Ιεράπολη, Μέμπετς και Τσαραμπλούς, έτσι, Μέμπετς, στη Μέμπετς, όχι Τσαραμπλούς, Τσαραμπλούς την έχουν πάρει οι Τούρκοι. Εκεί λοιπόν στην Μέμπετς, που είναι η αρχαία Ιεράπολη, ήταν Αμερικανικός στρατός, στο κομπάνι ήταν Αμερικανικός στρατός, στο Γκίρεσπι, και κάποια μέρα ο Τραμπ αποφάσισε να τους αποσύρει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Και μάλιστα έμπαιναν οι Ρώσοι μέσα στα στρατόπεδα που είχαν οι Αμερικανοί και έβρισκαν το φαγητό πάνω στη φωτιά, εξευτελιστικές, είδα τα βίντεο. Έτσι, για να δείτε μερικές φορές ότι και οι μεγάλες χώρες παίρνουν αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν λογική. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε ότι θα φύγει εντελώς από την Ανατολική Συρία. Μετά παραιτήθηκε ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας, ο Τζον Μπόλτον, παραιτήθηκαν και άλλοι στρατηγοί νομίζω, δέχθηκε απίστευτες κατηγορίες γιατί το θεώρησα προδοσία αυτό, προδοσία στα συμφέροντα της Αμερικής, και έτσι ήταν, έτσι και έτσι ήταν, και τελικώς πήρε πίσω την απόφασή του, παραμένει ο στρατός. Δηλαδή 900 άτομα, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία η σημαία εκεί. Υπάρχουν και ορισμένοι εργολάβοι Αμερικανοί. Έχουν σε συνεργασία με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και τους Κούρδους. Έχουν τις πετρελαιοπηγές. Νομίζω το 75% των πετρελαιοπηγών της Συρίας είναι εκεί. Και για να μην χρηματοδοτούν οι ίδιοι μάλλον τους Κούρδους, τους αφήνουν να εκμεταλλεύονται σε ένα βαθμό τα κοιτάσματα για να χρηματοδοτείται η λειτουργία του de facto κουρδικού κράτους που υπάρχει στην βορειοανατολική Συρία. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο άρθρο, τώρα δεν θέλω να το διαβάσουμε όλο, που λέει ότι οι ΗΠΑ προβληματίζονται με τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη κυρίως με τον αραβικό κόσμο,
να εξομαλυνθούν και πάλι οι σχέσεις του Άσαντ. Ξεκίνησε με το Ομάν, μετά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τώρα με τη Σαουδική Αραβία, και έτσι ανοίγει ο δρόμος να επιστρέψει στον Αραβικό Σύνδεσμο. Αν μπει στον Αραβικό Σύνδεσμο, δεν μπορείς να τον ανατρέψεις. Και φυσικά η μεγάλη ανησυχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι ότι στις περιοχές που ελέγχει ο Άσαντ έχει σοβαρή παρουσία το Ιράν. Γι' αυτό και το Ισραήλ κάνει συχνούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, είτε στο αεροδρόμιο της Δαμασκού, είτε στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου, εναντίον στόχων του Ιράν που βρίσκονται. Ένας επιπλέον λόγος λοιπόν που ανησυχεί η Ουάσιγκτον είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι της εξομάλυνσης των σχέσεων της Συρίας, του Άσαντ, με διάφορες χώρες, μπαίνει και η Τουρκία και μάλιστα με την καθοδήγηση της Ρωσίας. Επικρατεί σοβαρός προβληματισμός και αυτό εντείνει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να παραμείνουν στη Συρία για να έχουν λόγο την επόμενη μέρα. Κατά την άποψή μου, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανατρέψουν τώρα τον Άσαντ. Αυτή η ιστορία τελείωσε. Κατά την άποψή μου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, να συνονοηθούν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία για την επόμενη μέρα στη Συρία. Και η επόμενη μέρα στη Συρία θα πρέπει να είναι μια δημοκρατική Συρία που θα αναγνωρίζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και θα δίνει καθεστώς αυτονομίας στους Κούρδους της Βορειοανατολικής Συρίας ανάλογο με το καθεστώς που έχουν οι Κούρδοι στο Ιράκ. Αυτή είναι η λύση, αλλιώς θα πάμε για διπλωματικό πατατράκ. Silent scan. Το επόμενο θέμα μας είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο και αυτό δεν θα το διαβάσουμε, απλά θα κάνω εγώ μία αναφορά. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Είναι ένα άρθρο που έγραψε ο Sinan Çindi. Ο Sinan Çindi είναι σε διάφορα ιδρύματα στις ΗΠΑ και μιλάει για το διπλωματικό βέρντικο του Ερντογάν και της Τουρκίας. Και λέει, ένα-ένα καταπίνει τα πικρά χάπια ο Ερντογάν από Αίγυπτο, Ισραήλ και Συρία. Λοιπόν, και κάνει μία αναφορά στις σχέσεις της Τουρκίας με αυτές τις χώρες. Δεν χρειάζεται να το διαβάζουμε γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Θα σας πω εγώ κάποια πράγματα όπως αναφέρονται στο άρθρο του Sinan Çindi, το οποίο δημοσιεύθηκε στο National Interest. Μπορείτε όσοι είστε αγγλομαθείς να το αναζητήσετε εκεί. Sinan Çindi, National Interest, λέξη βέρντικο, σας βγήκε πρώτο. Λοιπόν, ακούστε. Υπήρχε στην Ελλάδα η άποψη που εν πολλής ήταν σωστή ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Ήταν απομονωμένος μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Εννοώ κλήρως απομονωμένος. Γιατί? Διότι δεν κατάλαβε ότι το έργο άλλαξε. Από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα είχε κυκλοφορήσει ένα σχέδιο από την Κοντολίζα Ράις της λεγόμενης ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το σχέδιο προβλεπόταν η αλλαγή των συνόρων σε 19 χώρες, αρχής γενομένης από το Μαρόκο και φτάνοντας μέχρι το Ιράν, όλες αυτές οι χώρες του αραβικού κόσμου, της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένες, θα διαμελιζόταν. Πώς στηριζόταν αυτό το σχέδιο? Αυτό το σχέδιο στηριζόταν ως λογική, ήταν σωστό. Αν δει κανείς στους χάρτες τα σύνορα όλων αυτών των χωρών, είναι ευθύγραμμα. Συνήθως τα σύνορα των χωρών στοιχίζονται πάνω σε ποτάμια ή σε βουνά. Εδώ λοιπόν χαράχτηκαν πάνω στο χάρτη με χάρακα και δεν ελήφθη υπόψη με βάση τη λογική αυτού του σχεδίου, δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, ούτε εθνοτικές, ούτε θρησκευτικές, ούτε πολιτισμικές. Και έτσι έχουμε από τη μια γραμμή των συνόρων οι φυλές οι αραβικές, μισή φυλή είναι από εδώ, η άλλη μισή είναι από εκεί. Και λέει, αυτά τα σύνορα ήταν χαραγμένα με αίμα και δημιουργούσαν και μια αστάθεια, η οποία θα
επηρέαζε την περιοχή ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Ήθελαν λοιπόν να επαναχαράξουν τα σύνορα πιο δίκαια και να τα έθνη που είχαν αδικηθεί να αποκτήσουν τη δικιά τους πατρίδα. Αυτό λοιπόν ονομάστηκε το σχέδιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με κάποιους επικριτές αυτού του σχεδίου, αυτό το σχέδιο ήθελε να δημιουργήσει πολλά μικρότερα κράτη για να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα από τις ΗΠΑ. Και στο σχέδιο αυτό εντάσσεται και η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, η οποία έχει ένα χάρτη που δείχνει σε ποια χώρα έγινε τι. Σε αυτό το σχέδιο λοιπόν είχαν πείσει τον Ερντογάν οι Αμερικανοί ότι με βάση αυτό το σχέδιο η Τουρκία θα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και η μουσουλμανική αδερφότητα θα ήταν αυτή που θα αναλάμβανε το ρόλο του πρωταγωνιστή στην Αραβική Άνοιξη και όλες οι χώρες που θα προέκυπταν από αυτήν την κατάτμιση των χωρών, τα νέα κράτη, θα είχαν διοικήσεις, κυβερνήσεις της μουσουλμανικής αδερφότητας και έτσι αναγνώρισαν οι Αμερικανοί, σας λέω τώρα τι γράφεται στον τουρκικό τύπο από αναλυτές, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, αναγνώρισαν στον Ερντογάν το ρόλο του σε ερήφη. Εσύ θα είσαι εδώ, ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητας και η Τουρκία ως ένα ισχυρό κράτος θα ελέγχει τα κράτη της περιοχής. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό ο Ερντογάν στήριξε τη μουσουλμανική, την Αραβική Άνοιξη στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στη Συρία και όπου αλλού. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έκανε εχθρούς όλα τα μουσουλμανικά αραβικά κράτη της περιοχής. Όλα. Και για εξ αυτού του γεγονότος ήταν ο Ερντογάν απομονωμένος. Και όσον αφορά το Ισραήλ, ακριβώς επειδή η μουσουλμανική αδερφότητα, μέλος της μουσουλμανικής αδερφότητας είναι και η Χαμάς, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει και μία αντι-Ισραήλ ρητορική και πολιτική. Φιλοξένησε όλη τη μουσουλμανική αδερφότητα της Αιγύπτου στο έδαφος του, φιλοξένησε τη Χαμάς, τα στελέχη, έδωσε και διαβατήρια. Και έτσι έγινε εχθρός με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, φυσικά και με τη Συρία, αφού έδωσε το έδαφος της η Τουρκία για να έρθουν περίπου 50.000 τζιχαντιστές τρομοκράτες από όλο τον κόσμο, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, μουσουλμάνοι, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από τον Καναδά, από παντού. Στην Τουρκία προσγειώνονταν και από εκεί σε πεντάστερα ξενοδοχεία, λεφτά, υποστήριξη, πλήρωναν τα Αραβικά Εμιράτα για τη Συρία, έτσι πλήρωναν γιατί τότε ακόμα ήταν φίλοι. Το Κατάρ μάλλον, όχι τα Εμιράτα, το Κατάρ πλήρωνε και έτσι από την Τουρκία ξεκίνησε η επιχείρηση αποσταθεροποίησης και ανατροπής του Άσαντ. Άρα τι μετράμε, με την Αίγυπτο εχθρή, με το Ισραήλ εχθρή, με την Συρία εχθρή, με τα Εμιράτα εχθρή, με τη Σαουδική Αραβία εχθρή. Ναι, αν δείτε το χάρτη, η Τουρκία ήταν πλήρως απομονωμένη με εξαίρεση τη Λιβύη που εκεί τοποθέτησε μια κυβέρνηση μαριονέτα. Και αυτό Ερντογάν μετά το 2021 όταν ένιωσε ότι γίνονται εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και από τις οποίες είναι αποκλεισμένος, άρχισε σταδιακά να κάνει αυτό που λέμε κυβίστηση και να προσπαθεί να τα βρει με το Ισραήλ, να τα βρει με την Αίγυπτο, τώρα προσπαθεί να τα βρει με τη Συρία, με τα Εμιράτα όντως έκανε μια εξομάλυνση, με την Αίγυπτο έγινε μια εξομάλυνση, αλλά απέχει πολύ από το να φτάσουν οι σχέσεις της Τουρκίας στο σημείο που ήταν προ αυτής της τρέλας του Ερντογάν να υιοθετήσει το σχέδιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής που θα οδηγούσε, πιθανόν να οδηγήσει κιόλας τη χώρα του στο διαμερισμό. Λοιπόν, αυτό για το βέρτικο της Τουρκίας και τελευταία κυβίστηση του Ερντογάν ήταν αυτό που έκανε με την Ελλάδα, για το οποίο αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα κάνω μια αναφορά. Άλλο ένα κόμμα, τρία κόμματα μέχρι στιγμής, και το καλό κόμμα και το κόμμα του Μπαμπατζάν έχουν υποβάλει ένσταση στην ανώτατη εκλογική επιτροπή της Τουρκίας για την υποψηφιότητα Ερντογάν, λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα Ερντογάν να είναι πρόεδρος με βάση το Σύνταγμα, να βάλει υποψηφιότητα
για τρίτη φορά θα είχε αυτό το δικαίωμα μόνο εάν η τουρκική εθνοσυνέλευση αποφάσισε πρόωρες εκλογές. Από τη στιγμή που εκλογές γίνονται κανονικά, δεν έχει δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα. Είναι διχασμένοι οι καθηγητές συνταγματικού δικαίου στην Τουρκία. Στις 31 Μαρτίου, μεθαύριο δηλαδή, είπαμε σωστά την ημερομηνία σήμερα, έτσι. Να δω τι έγραψα. Τετάρτη 29 Μαρτίου του 2023. Στις 31 Μαρτίου θα δούμε τις λίστες, τι εγκρίνει τελικά η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. Τώρα, ακούστε τι συμβαίνει με την Τουρκία. Ακούω και διαβάζω διάφορους δυτικούς, οι οποίοι λένε ότι θα έρθει ο Κιλιστάρογλου, θα έρθουν οι άλλοι, έχουν πάρει υποσχέσεις ότι θα ξαναστραφεί η Τουρκία προς την, όταν φύγει ο Ερντογάν, θα ξαναστραφεί η Τουρκία προς τη Δύση. Θα έλεγα ότι εμπολείς ότι αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί, πέραν το ότι βλέπω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μου λένε φίλοι στην Τουρκία, δεν είναι πλήρης η εικόνα όταν διαβάζεις κυρίως, γιατί κυρίως από το Twitter προσπαθώ να δω, έχω γίνει ακόλουθος σε περίπου 200 λογαριασμούς, σημαντικούς όμως, μπορεί και παραπάνω τουρκικούς, και παρακολουθώ τι συμβαίνει και κυρίως πώς σχολιάζει ο κόσμος. Μου λένε φίλοι μου ότι δεν είναι καθαρή η εικόνα που έχεις, δεν είναι πλήρης. Γιατί? Γιατί εκεί σχολιάζουν συνήθως εγγράμματοι και κάπως πιο προοδευτικοί. Το σκοτάδι υπάρχει στο Facebook αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Και όντως είδα ένα βίντεο, είναι μία γυναίκα δημοσιογράφος, γράφει πάνω στο μικρόφωνο εκλογές 2023 και μιλάει με ένα νέο περίπου 30 ετών και πώς βλέπει την κατάσταση στην Τουρκία εν ώψη των εκλογών. Ο νέος λοιπόν, επειδή ακούω όλη τη συνέντευξή του, ο νέος λέει, ακούστε λέει, εγώ είμαι μουσουλμάνος, είμαι πιστός μουσουλμάνος, πιστεύω στη θρησκεία μας, αλλά πιστεύω επίσης ότι κάποιοι, εννοώντας τον Ερντογάν, εμπορεύονται τη θρησκεία και χρησιμοποιούν τη θρησκεία με έναν τρόπο που την απαξιώνουν. Και πήγαινε ο άνθρωπος να επιχειρηματολογήσει, βλέπω τώρα πλησιάζουν, είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχε κανένας νέος, ήταν όλοι πάνω από 50-60, πλησιάζουν σιγά σιγά και αρχίζουν να προπυλακίζουν, δηλαδή δεν σ' αρέσει το ναμάζι, του λένε, αλλά με έναν τρόπο που μόνον οι μουσουλμάνοι, με βάση αυτό που ξέρω εγώ, έχουν αυτόν τον τρόπο. Όταν παγώνουν τα μάτια τους, βάζουν φωτιά, μα λέει, συγγνώμη, ακούσατε τι είπα. Παρεβαίνει η δημοσιογράφος, λέει, ο άνθρωπος δεν έθιξε τη μουσουλμανική θρησκεία. Λοιπόν, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό μαζεύτηκαν 100 άτομα. Προσέξτε, αυτό δεν γίνεται κάπου στην Ανατολή. Αυτό γίνεται στη συνοικία Μάλτεπε, καρτάλ της Κωνσταντινούπολης στην ανατολική πλευρά, αλλά μια περιοχή πλουσίων, αστών, μορφωμένων. Συγκεντρώνονται λοιπόν πάνω από 100 άτομα, πάνε να λιντσάρουν το παιδί, προσπαθεί να τον υπερασπιστεί η κοπέλα και λέει, είναι γραμμένο στην κάμερα, ελάτε να σας δείξω τι είπε. Κάποιοι φυγαδεύουν, βρέθηκε, φαίνεται ένας άνθρωπος, φυγαδεύει το παιδί και στρέφονται εναντίον της γυναίκας όλοι αυτοί. Μιλάμε, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Σεραχαντίν Τεμιρτάς στο άρθρο που σας διάβασα χθες το βράδυ, πότε ήταν, η συμμαχία των Ταλιμπάν. Στην τουρκική κοινωνία λοιπόν έχουν δημιουργηθεί μάζες αμόρφωτων ανθρώπων που έχουν μια στρεβλή αντίληψη για τη θρησκεία τους και είναι ικανοί για τα πάντα. Είναι ικανοί για τα πάντα. Άρα και να θέλει η επόμενη κυβέρνηση να στρέψει την Τουρκία προς τη Δύση, θα έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις λαϊκές μάζες που δεν θα είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Καινούριο άρθρο τον Αρίστο Μιχαηλίδη για τη συνέντευξη που έδωσε ο Βρετανός πρέσβης. Πραγματικά το είπα και χθες, τώρα μην το επαναλάβω, αυτός θέλει κάτι που δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση.
Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή, αυτοί θέλουν πλωτσιές, πολιτικές πλωτσιές, όχι φυσικές. Εν πάση περιπτώσει, βαθύτατα προσβλητικός ο τύπος και έναντι του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και έναντι της χώρας που τον φιλοξενεί, βαθύτατα προσβλητικός. Και θα διαβάσω ένα σημείωμα που έκανε ένας συγγραφέας από την Κύπρο, ο Πανίκος Νεοκλέος, και αφορά τα εγκλήματα των Άγγλων στην Κύπρο. Συμπληρώνονται φέτος 66 χρόνια από την ηρωική θυσία του Σταυραϊτού του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου και 67 χρόνια από τον απαγχωνισμό των πρώτων αμούστακων παλιακαριών της πρώτης ΕΟΚΑ. Τιμή και δόξα σε όλα αυτά τα παιδιά, τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας. Χωρίς να δίνω κανένα ελαφρυντικό στους Βρετανούς απικιοκράτες, θα πω ότι έστω μέσα σε εκείνες τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε και βάσει κάποιων δικαιωμάτων τους, η Κύπρος ήταν απικία των Άγγλων. Αυτό που σίγουρα ίσχυε και ισχύει μέχρι σήμερα είναι το δικαίωμα, χωρίς εισαγωγικά, κάθε λαού ή έθνος να επιλέγει το μέλλον του. Βάσει αυτού, ο κυπριακός λαός, έστω και με λανθασμένο κατά τη γνώμη μου τρόπο, επέλεξε να αποτινάξει τον απικιακό ζυγό. Βάσει λοιπόν εκείνο του δικαιώματός τους, οι Άγγλοι ανέλαβαν με τα δικά τους μέτρα και σταθμά να επιβάλλουν σε εισαγωγικά τον νόμο και την τάξη στην πατρίδα μας, όπως και σε μερικές άλλες χώρες. Τόσο τότε, όσο και στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, οι Άγγλοι και οι συνοδοιπόροι τους κατηγόρησαν άλλους για εγκλήματα πολέμου, τη στιγμή που οι ίδιοι σε πολλές περιπτώσεις έκαναν όχι απλά φοβερά εγκλήματα πολέμου, αλλά γενοκτονίες. Ωστόσο, εγκλήματα πολέμου είναι και αυτά που έκαναν οι Άγγλοι κυρίως στην Κύπρο, την περίοδο 1955-1959, και οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο. Στις 11 Μαΐου του 1956, δύο αμούστακα παιδιά, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, απαγχωνίζονται όχι γιατί δολοφόνησαν κάποιον, αλλά επειδή συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Χωρίς να σκοτώσουν κάποιον, τα σκότωσαν. Στη συνέχεια, άλλα 7 αμούστακα παιδιά απαγχωνίστηκαν για τον ίδιο λόγο, με τελευταίο που απαγχωνίστηκε τον Ευαγόρα Παλικαρίδη στις 14 Μαρτίου του 1957. Λίγες μέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου του 1957 δολοφονείται με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958 γίνεται ακόμα ένα παράνομο έγκλημα στο Λιοπέτρι με θύματα στην αποθήκη στο Λεπέτρι που την έχω επισκεφτεί, με θύματα τους Ανδρέα Κάριο, Φώτη Πίτα, Ηλία Παπακυριακού και Χρήστο Σαμαρά. Μήπως ο τρόπος που δολοφόνησαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου όσο και τους άλλους 4 στον αχυρώνα του Λεπετρίου δεν αποτελεί έγκλημα πολέμου? Μήπως ο απαγχωνισμός των αμούστακων παιδιών δεν αποτελεί και αυτό έγκλημα πολέμου? Γιατί έστω μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, ο Μακάριος σαν πρόεδρος της Κύπρου ή ο Γρίβας σαν αρχηγός της ΕΟΚΑ δεν κινήθηκαν νομικά εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας για αυτά τα εγκλήματα? Γιατί ούτε ο σύνδεσμος αγωνιστών της ΕΟΚΑ δεν έκανε τίποτα μέχρι σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση? Εδώ λοιπόν αυτά τα γιατί, σε αυτά τα γιατί μπορούμε να προσθέσουμε και πόσα άλλα. Γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν υιοθετήσει το δόγμα της απελευθέρωσης της Κύπρου, το οποίο θα ήταν και το μοναδικό πλεονέκτημα που θα αποκτούσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαχειριστούν το ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού? Πολλά ερωτηματικά και πολλά γιατί ακόμα. Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι το βιβλίο που έγραψε, γιατί πολλοί μας γράφουν, γιατί δεν λέτε κανείς τίποτα, δεν λέει κανείς τίποτα. Το βιβλίο που έγραψε ο κύριος Κωστής Χατζικωστής, ο εκδότης ενός σημαντικού εκδοτικού συγκροτήματος της Κύπρου. Το συγκρότημα
που έχει την εφημερίδα Σημερινή, την ιστοσελίδα Sigma Live και τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma και το ράδιο Πρώτο. Ο κύριος Κωστής Χατζικωστής, λοιπόν, ένας σοβαρός άνθρωπος, αξιόπιστος άνθρωπος, έχασε και το γιο του από ένα έγκλημα, ένα τραγικό έγκλημα και ένα πραγματικά ακατανόητο, θα το έλεγα, αλλά ποιο έγκλημα είναι κατανοητό, αλλά είναι ακατανόητο. Εν πάση περιπτώσει, έγραψε ένα βιβλίο, οι 7 πρόεδροι νομίζω λέγεται, και αναφέρεται στους 7 πρόεδρους Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον Νίκο Αναστασιάδη, υπάρχει μία αναφορά σε αυτό το βιβλίο και λέει ότι το εκμυστηρεύτηκε ο Νίκος Αναστασιάδης, ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να σταματήσει η Κύπρος τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και να δώσουν τον αγωγό στην Τουρκία για να διευκολυνθεί έτσι η επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την πράξη, θα το κάνει ο καθένας από εσάς. Όμως, μετά από 3 μέρες, μετά κυκλοφορία του βιβλίου και τα δημοσιεύματα που έγιναν στην Ελλάδα από τον κύριο Κοτάκη στην εφημερίδα Εστία, και δεν το αναδημοσίευσαν οι άλλες εφημερίδες, ούτε ως είδηση, με όποια ένσταση, 3 μέρες μετά ο κύριος Αναστασιάδης έκανε διάψευση και είπε δεν υπόθηκαν αυτά. Και έρχεται σήμερα ο Χατζικωστής και κάνει διάψευση στη διάψευση. Και τι λέει? Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη από αυτά που έγραψα. Μου τα είπε αυτά. Το μόνο που δεν έγραψα, λέει, είναι 2 λέξεις. Οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους χαρακτήρισε ο Αναστασιάδης τον Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αναφέρουμε τα γεγονότα. Εσείς βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Πάντως, αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο, αυτή η αθλειότητα των ελληνικών, των ελλαδικών πολιτικών κομμάτων, να έχουν ξεγράψει την Κύπρο, ξέρετε με τι ισοδυναμία, είναι σαν να ξεγράφουν την ίδια την Ελλάδα. Γιατί αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και η Ελλάδα. Καληνύχτα σας.